Το μην οχταήμερος κατά την μητέρα και άναρχος κατά τον πατέρα. Αυτό πιστεί γοήσομαι. Συ ή ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αδερφοί μου, τα λόγια αυτά τα οποία ακούσαμε είναι μέσα στην υμνοδία της Εκκλησίας μας, στην οποία ακούμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Εάν εγνωρίζαμε, πολλά θα απεφεύγαμε από τα σφαγίδα του διαβόλου. Πλην όμως, πώς θα μπορέσει κανείς να καταλάβει, εάν δεν υπάρχει θείον κήρυγμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού μας. Να ακούμε τα λόγια του Θεού εις το θείον κήρυγμα. Συγκαταβαίνουν, λέγει ο Σωτήρ, το γέννη των ανθρώπων, έφτασαν στο σημείο να σπαργανωθεί ως άνθρωπος και ούκ ευδελίξα το λέγει τη σαρκός την περιτομήν. Ο οχταήμερος κατά την μητέρα και άναρχος κατά τον πατέρα. Από αυτά θα λάβουμε ωφέλεια μεγάλη, αδελφοί μου, εάν δώσουμε προσοχή στην ερμηνεία της κάθε μιας φράσης. Συγκαταβαίνουν ο Σωτήρ. Συγκαταβαίνουν ο Σωτήρ. Κατέβηκε ο Θεός δηλαδή εις τούτον τον κόσμο. Συγκαταβαίνουν ο Σωτήρ το γέννη των ανθρώπων. Δηλαδή ο Θεός μας από ψηλά είδε το πλάσμα του, το ελυπήθηκε και κατέβηκε από τους ουρανούς για να το σώσει. Τόσο αγάπησαν ο Θεός τον κόσμο του, ούτως ώστε λέει, τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύον σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Αγάπησαν ο Θεός τον κόσμο του, τον οποίον έπλασε, τον οποίον δημιούργησε και τον έβλεπε να χάνει, να αφανίζεται εις την αιώνιον κόλαση. Διατί, διότι ο κόσμος όλος ήτο κάτω από την επίρρεια του διαβόλου. Ο διάβολος είναι χωρισμένος σε τρία μέρη. Πρώτον, ο σατανάς, ο αρχηγός, είναι αυτός ο οποίος αναμετρήθηκε στην έρημο με τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Και τέλος ο Κύριος μας του είπε, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά». Τον ονόμασε ο σατανάς. Το δεύτερο μέρος, τι είναι? Ο διάβολος. Διάβολος γιατί ονομάζεται? Διότι διαβάλλει, παραπλανεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό ονομάζεται διάβολος. Και το τρίτο μέρος, τα δαιμόνια. Δηλαδή, αρχίζει ο σατανάς, εργάζεται ο διάβολος και έρχονται τα δαιμόνια και μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο. Μαρία η Μαγδαληνή λέγει, γάπησαν τον Κύριο τόσο πολύ, διότι από αυτήν λέγει,
έβγαλε ο Θεός 7 δαιμόνια. Δεν λέγει τίποτε άλλο, μόνο τα δαιμόνια, τον Σατανά και τον Διάβολο. Συγκατέβει ο Θεός εις εμάς τους αμαρτωλούς για να μας σώσει, αδελφοί μου. Και δεν ευδελήχθη να σπαργανωθεί με σπάργανα τα οποία πώς ευρέθησαν εκείνη τη στιγμή στην Παναγία μας. Εμείς σήμερα βλέπουμε τη μητέρα να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και θέλει να πάει στην καλύτερα κλινική, εκεί που υπάρχουν όλες οι ανέσεις, υπάρχουν όλοι οι γιατροί, υπάρχουν όλα τα μέσα. Η Παναγία μας, πού εγέννησε τον Θεό, πού τον εγέννησε? Μέσα σε ένα σπήλαιο το οποίο είναι το στάβλο των αλόγων. Μέσα στο στάβλο των αλόγων. Τούτο συμβολίζει όμως κάτι άλλο. Ότι αυτός ο κόσμος ήταν ένα στάβλος ολόκληρος και τα άλογα ζώα ήταν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και κατέβηκε ο Θεός εκεί μέσα σε εκείνο το στάβλο για να καθαρίσει τον κόσμο από την αμαρτία. Και τα σπάργανα τα οποία επήρξαν η Παναγία μας των Χριστών, πού τα βρήκε? Υπήρχαν καθαρά, υπήρχαν σιδερωμένα, υπήρχαν περιποιημένα. Ό,τι βρήκε εκεί, μέσα σε εκείνο το στάβλο, ετήληξε το μωρό, το Χριστό. Δι' αυτό λέγει, σκόλιξ ημί και ούκ άνθρωπος, λέγει, ο Θεός ο ίδιος. Έγινε σκουλίκι, λέει, όπως είστε εσείς τα σκουλίκια για να σας σώσω, λέει. Επήρα τη μορφή την ειδική σας, λέει, για να σας σώσω. Έγινε και εγώ σκουλίκι, όπως είστε εσείς τα σκουλίκια, λέει, μέσα στην αμαρτία και μέσα στην διαβολική ενέργεια του Σατανά. Εάν δεν γίνεται ο Θεός όπως είμαστε εμείς, ποιος είναι δυνατό να ειδεί τον Θεό? Ουδείς δύναται να ειδεί τον Θεό και να ζήσει, λέει. Δι' αυτό ταπεινώθη ο Θεός έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπεινώθη για σένα και για μένα. Έγινε ταπεινός άνθρωπος. Και ούκ ευδελίξα το λέει τη σαρκός την περιτομή. Τι θέλει να πει εδώ ο Ιερός Συνοδός, ο οποίος έκανε αυτά τα αριστουργήματα στην Εκκλησία μας? Οκταήμερος κατά την ημέρα, κατά την μητέρα, και άναρχος κατά τον πατέρα. Αδερφοί μου, από εδώ η Εκκλησία μας διέσωσε αυτήν όλη την εικόνα. Και έχω υπόψη μου ότι πολλές μητέρες σήμερα δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν μόλις φέρουν στον κόσμο το παιδί τους, το βρεφάκι εκείνο το οποίο γεννάται. Πρώτο-πρώτο, την ίδια ημέρα που φέρει στον κόσμο το παιδί η μητέρα πρέπει να καλέσει τον ιερέα να της διαβάσει ειδική ευχή. Σήμερα γεννούν τα παιδιά τους και δεν καλούν καθόλου τον ιερέα. Δεν καταδέχονται ή δεν γνωρίζουν. Εδώ θα το πούμε ότι δεν γνωρίζουν. Θέλουν αλλά δεν γνωρίζουν. Πρώτη ευχή, μόλις γεννηθεί το παιδί από τη μητέρα, να είναι η Εκκλησία κοντά της. Δεύτερο, οκταήμερο λέει ο Θεός κατά τη μητέρα, οκταήμερο. Στις 8 ημέρες δηλαδή πρέπει να καλέσεις τον ιερέα και πάλι
να σου διαβάσει το παιδάκι και να του δώσει το όνομα. Αυτό δεν έκανε η Παναγία μας. Οκταήμερος κατά την μητέρα λέει, στας 8 ημέρες. Και η τρίτη ευχή την 40η ημέρα που πρέπει να έρθει η μητέρα με το παιδί στην εκκλησία. Αυτά τα τηρούν σήμερα οι μητέρες. Τα γνωρίζω. Αν τα γνώριζα θα τα έπρεπε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν το γνωρίζουν όμως. Και έτσι ζούμε μέσα στην αγνωσία, μέσα στην άγνοια. Δεν έχουμε την δύναμη να αντέξουμε, να ακούσουμε λόγον Θεού. Δεν έχουμε την δύναμη να αντέξουμε, να φτάσουμε στο ύψος της αρετής, να ενωθούμε με τον Θεό. Εφόσον δεν ενώνεσαι με τον Θεό, πώς θα ζήσεις? Πώς θα γλιτώσεις από τα σφαγίδα του διαβόλου? Πώς θα είσαι έτοιμος να γλιστρήσεις από τα σφαγίδα του διαβόλου? Ούκ ευδελίξα το λέγει τη σαρκός την περιτομή. Ο Μωυσής εξέδωκε νόμους όταν κυβερνούσαν εκείνον τον λαό και έλεγε ότι το αρσενικό παιδί πρέπει να υποστεί περιτομή. Αυτό το φυλάττουν οι Τούρκοι σήμερα. Το πήραν οι Τούρκοι και το φυλάττουν. Είναι δικό τους θέμα. Εμάς μας ελευθέρωσαν από αυτό ο Απόστολος Παύλος. Τι είπε ο Απόστολος Παύλος? Λέει, τον άνθρωπο δεν τον σώζει ούτε η περιτομή, λέγει, ούτε τίποτε άλλο. Τον σώζει ένα μόνο, το βάπτισμα. Το βάπτισμα αυτό που χωρίς το βάπτισμα δεν δίνεται ο άνθρωπος να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν μη της βαπτιστεί εξίδωτος και πνεύματος, ου μη εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέγω αυτά τα λόγια και παρακαλώ τις μητέρες που έχουν παιδιά αβάπτιστα να μην κάνουν δρόμους. Σήμερα τα δυστυχήματα λόγω των αμαρτιών μας είναι τόσα πολλά που φεύγουν και παιδιά αβάπτιστα. Γίνεται μία σύγκρουση, λέγει, και πέθανε και ο πατέρας, πέθανε και η μητέρα, πέθανε και τα παιδιά του και τα αβάπτιστα που είχε μαζί του. Διότι δεν προσπαθούμε να βαπτίσουμε το μωρό μας μόλις γεννηθεί στις 8 ημέρες, στις 40 ημέρες που θα σαραντήσει η μητέρα, βάφτισε και το παιδάκι, να είσαι ελευθέρα. Διότι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, αντίς να σου φύγει ένα παιδί αβάπτιστο, λέγει, καλύτερα να πάρεις το μαχαίρι και να φωνεύσεις 100 βαπτισμένους, λέει. Τόσο μεγάλο αμάρτημα είναι να πεθάνει το παιδί αβάπτιστο. Αδερφοί μου, ακούσουμε και τηρήσουμε. Διότι χωρίς να ακούσεις, πώς θα σωθείς? Εμείς, λέγει η πιστή, ο Ιερός Συνοδός, φωνάζουμε τον Θεό μας και του λέγουμε, Κύριε, Συ είσαι ο Θεός ο αληθινός, Συ σώσε μας. Πιστεύουμε στο όνομά Σου το Άγιο. Μην νομίσουμε, αδερφοί μου, ότι τούτο που είπα το τελευταίο που αναφέρει η Εκκλησία μας στο τροπάριό της ότι είναι μικρό. Συ Κύριε σώσον ημάς. Γιατί? Διότι έρχονται τόσες φοβερές ημέρες πάνω σε αυτόν τον κόσμο που λέγει ο διάβολος. Τι έλεγε ο διάβολος? Εάν εγνωρίζατε, λέγει, τι έρχεται επάνω σας, θα είστε ντυμένοι στα μαύρα και μπρουμουτισμένοι χάμω, λέγει, και να παρακαλάτε το Θεό να μην φτάσετε αυτά που έρχονται επάνω σας. Τρώγουμε, πίνουμε, χορεύουμε, διασκεδάζουμε και δεν ξέρουμε ότι ο Σατανάς ετοιμάζει την παγίδα να μας πάρει μαζί. Τι λέγει η Αποκάλυψη?
Η Αποκάλυψη τι λέγει? Ο διάβολος λέγει ποιοί πάντας θα εξαναγκάσει όλους, λέει. Ποιους? Μικρούς και μεγάλους. Πλουσίους και πτωχούς. Δούλους και ελευθέρους, λέει. Ίνα, τι θα κάνει? Να σφραγίσει αυτούς, λέγει, επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετόπου. Ούτως ώστε, λέγει, να μην δίνονται ούτε να πουλήσουν, ούτε να αγοράσουν. Το λέγω εγώ τώρα πρώτος. Το είπε ο διευθύνων την Ελλάδα. Θα σας δώσω, λέγει, την κάρτα του πολίτη. Αχ, αυτός ο πολίτης μας έχει φάει, αυτός ο πολίτης. Τι κάνεις για τον πολίτη? Πού πηγαίνεις για τον πολίτη? Και για τον πολίτη, τι τον κάνεις? Να τον αφανίσεις. Αυτά κάνεις. Το είπε πρώτος, λέγει, θα σας δώσω την κάρτα του πολίτη, λέγει, που χωρίς αυτή ούτε να πουλήσετε ούτε να αγοράσετε θα μπορείτε. Αυτό που λέγει η Αποκάλυψη. Τι άλλη, έχουμε ένα τεχρία μαρτύρο. Άρα αυτό που θα μου δώκεις θα με έχει σκλαβώσει, δεν θα με έχει ελεύθερο. Και εμείς τι κάνουμε θα, να αρνηθούμε. Να αρνηθούμε. Διότι αν δεν αρνηθούμε να λύει μονό μας, έχασες, λέγει, τον παράδεισο. Από τη στιγμή που θα πάρεις το σφράγισμα, έχασες τη βάπτιση, έχασες το Άγιο Μύρο, έχασες την Βασιλεία των Ουρανών, λέγει. Έχασες τα πάντα. Διότι αλίμονον, λέγει, αυτοί που θα πάρουν το σφράγισμα θα γευτούν την τιμωρία την μεγάλη από τον Θεό, λέγει. Και θα φωνάζουν να πέσουν οι πέτρες να τους σκεπάσουν και δεν θα πέφτουν. Θα παρακαλούν τους νεκρούς να βγουν για να μπουν εκείνοι και δεν θα βγαίνουν οι νεκροί. Θα παρακαλούν να έρθει ο θάνατος και δεν θα έρχεται. Αλίμονον στην ανθρωπότητα. Αλίμονον στον κόσμο τούτον ο οποίος θα ζήσει. Αν δεν υποκύψουμε θα πάρουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν υποκύψουμε θα πάρουμε την κόλαση. Αυτό που ήσουμε, λέγει το τροπάριο. Σύ είσαι ο Θεός ο αληθινός, σύ ελέησέ μας και σώσε μας. Κύριε, σε παρακαλούμε και ζητούμε την χάρη σου να μας αξιώσεις στον κόσμο τούτο να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Θα μας βάλεις τα βάσανα, λέει. Θα μας βάλεις τα μαρτύρια. Θα μας βάλει στις φυλακές, θα μας βάλει παντού. Ήδη αυτή τη στιγμή εκδίδει φόρους πάνω στους φόρους, φόρους πάνω στους φόρους. Δίδει δια την Αγελάδα, λέει, 175 δολάρια φόρο. Δίδει δια τα αρνιά, λέει, 85 δολάρια φόρο. Δίδει για τις σκότες 20 δολάρια φόρο. Και τώρα θα σφραγίσει και το σπίτι σου και θα έρθει και θα πει εδώ μπαίνει αέρας μέσα. Αν δεν το κλείσεις έχεις τόσα δολάρια πρόστιμο, λέει. Και αν δεν έχεις να τα δώσεις θα πάει στη φυλακή και θα κατασχεθεί και το σπίτι σου. Απαγορεύει τους μπαξέδες να μην έχει να βάλει σε ένα μαρουλάκι, ένα κρομιδάκι να φας. Απαγορεύει τα πάντα. Από εκείνη την Αμερική εκπηγάζει ο διάβολος, ο σατανάς, τα δαιμόνια. Κύριε σώσε μας, Κύριε φύλαξέ μας, Κύριε μη μας εγκαταλείπεις και αξιώσε μας να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Και αξιώσε μας για τις Ευρανίες σου Βασιλείας. Αμήν.